Παναμά για την πρόσκληση, την Ομοσπονδία Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής και την κυρία Κοκκόλη, που με τη συμμετοχή μελών και συλλόγων της και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αφιερώνουν τη σημερινή συζήτηση στην ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, όπως αυτά διδάσκονται στα ελληνικά προγράμματα των Charter Schools της Αμερικής. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, στα πρόσωπά σας ευχαριστώ όλους τους Έλληνες και φιλέλληνες που προάγουν τη σύνδεση και τη σύσφυξη των σχέσεων με την ελληνική ομογένεια, την διατήρηση των δεσμών με την Ελλάδα, την προώθηση του ελληνισμού, της παιδείας και του πολιτισμού. Και εκτιμώ ιδιαίτερα αυτή την πρόσκληση με αφορμή την ελληνική γλώσσα, αυτή την επικοινωνία μέσω της ελληνικής γλώσσας. Και είναι μεγάλη τιμή για μένα να χαιρετήσω τη σημερινή εκδήλωση αφιερωμένη στον πλούτο και το βάθος της ελληνικής γλώσσας, στην ουσία και στην επιρροή της, στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της, στη διαχρονική συμβολή της ελληνικής γλώσσας στον παγκόσμιο πολιτισμό. Από τις αρχαιότερες του κόσμου μαζί με την κινέζικη, η ελληνική γλώσσα είναι η μόνη ευρωπαϊκή γλώσσα που μετρά 3.500 χρόνια γραπτής και 4.000 χρόνια προφορικής παράδοσης. Η μακραίωνη παρουσία της ξεπερνά τους περιορισμούς στην έκφραση, στη σκέψη, στην παιδεία. Είναι η κινητήρια δύναμη προς τον δρόμο της μόρφωσης του πολιτισμού της δημοκρατίας. Η ελληνική γλώσσα διέδωσε τον ελληνικό πολιτισμό, συνέβαλε στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πολιτισμού και επιβιώνει ως τις μέρες μας στη νεότερη εκδοχή της ως μία από τις μακροβιότερες ζωντανές γλώσσες παγκοσμίως. Η ελληνική γλώσσα διαμόρφωσε την ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Η αξία της είναι ανεκτήμητη. Εμπλουτίζει τις περισσότερες γλώσσες του πλανήτη και τη διεθνή επικοινωνία. Προάγει την διάδοση των ανθρωπιστικών αξιών του ελληνικού πολιτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Συμβάλλει στο πνεύμα αλληλοκατανόησης και οικουμενικής ειρήνης. Γλώσσα, παιδεία, πολιτισμός πρέπει να φροντίζουμε και να αναγνωρίσουμε την πολύτιμη παρακαταθήκη και την αναντικατάστατη συμβολή τους στην ιστορική διαδρομή ταυτότητα και συνέχεια του ελληνισμού. Ένα τρίπτυχο που καταργεί τα όρια των γεωγραφικών συντεταγμένων. Ο πλούτος της ελληνικής γλώσσας και το βάθος των ενιών της έγιναν κτήμα της ανθρωπότητας. Η οικουμενική προσφορά του ελληνικού πολιτισμού και τα φώτα της ελληνικής παιδείας εξελίχθηκαν σε παγκόσμια αγαθά που με τον αστήρευτο γλωσσικό και πνευματικό πλούτο γοητεύουν και εμπνέουν. Η ελληνική γλώσσα ομιλείται και διδάσκεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Για την άσκηση της γλωσσικής πολιτικής του, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ίδρυσε το 1994 το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, που λειτουργεί ως Ίδρυμα Έρευνας και Εφαρμογών, ως κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου, αποκεντρωμένη στη Θεσσαλονίκη. Η νομοθετημένη αποστολή του είναι η διάδοση και προβολή της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός της χώρας, με έμφαση στις ανάγκες της ομογένειας. Η χρήση των ψηφιακών πόρων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας παρέχει και πολιτιστικό περιεχόμενο, διότι καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν από πολυμεσικές ψηφίδες ένα μάθημα όχι απλώς εκμάθησης λέξεων και φράσεων, αλλά ουσιαστικής εξοικείωσης με τις έννοιες και τις αξίες του ελληνισμού. Βοηθούν και τα παιδιά των αποδήμων, καθώς και τις νέες γενιές των μεταναστών μας, που βρίσκονται εκτός Ελλάδος, να συντηρήσουν την ταυτότητα και να καλλιεργήσουν την ελληνικότητά τους. Η διαφύλαξη της ελληνικής γλώσσας από την κακοποίηση και τη φθορά απαιτεί ωριμότητα και ετοιμότητα απέναντι στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Είναι χρέος μας και δικαίωμά μας να προστατεύσουμε αξίες, ιδανικά και αρχές. Σύμφωνα με το μεγάλο διδάσκαλο του γένου μας, Αδαμάντιο Κορέλη, η γλώσσα είναι ένα από τα πλέον αναπαλωτρίωτα του έθνους κτήματος. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, αλλά και σε επερχόμενες γενιές. Αφορά την εθνική ύπαρξή μας και την ιστορία μας, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Από τις σημαντικότερες κατακτήσεις του ανθρώπου, η γλώσσα διαμορφώνει τα εθνικά χαρακτηριστικά, την πνευματική και πολιτιστική ταυτότητα, την ιστορική και εθνική συνείδηση και μνήμη. Με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, δεν θα μπορούσαμε να μην υπογραμμίσουμε ότι η εθνική μας ταυτότητα διασώθηκε μέσα και από την ισχυρή και αυθεντική γλωσσική μας ταυτότητα. Ο ελληνικός λαός κατάφερε να κρατήσει μετά από 4 αιώνες σκλαβιάς αναλύωτα τα εθνικά του ιδανικά, την παιδεία και τη γλώσσα. Οι Έλληνες καταφέραμε να διατηρήσουμε την εθνική συνείδησή μας και την εθνική μας υπόσταση, αντλώντας δύναμη και τόλμη από το πνεύμα και το ύπος μας. Και όπως η Ελληνική Επανάσταση, η ελληνική ιστορία διαμόρφωσε τη σύγχρονη ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία, ανάλογα και η ελληνική γλώσσα διέδωσε τον ελληνικό πολιτισμό και συνέβαλε στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πολιτισμού. Ο καθηγητής κ. Μπαμπινιώτης συνοψίζει. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι το μέγα κεφάλαιο αυτής της χώρας, αλλά συγχρόνως και σημείο αναφοράς στην εξέλιξη του ανθρώπινου πνεύματος. Η σύλληψη του πολιτισμού από τους Έλληνες ως καλλιέργεια της προσωπικότητας του ατόμου, με θεσμούς, αρχές, αξίες και ιδανικά που έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο, είναι ένα πρότυπο που μπορεί και σήμερα να εμπνεύσει τον άνθρωπο από γης.
Ακόμη, η επίσης ελληνική ταύτιση του πολιτισμού με την παιδεία, με την ολόπλευρη καλλιέργεια του ατόμου μέσα από πνευματικές ζητήσεις και προβληματισμούς διαβίου, είναι μια πρόταση ζωής του ελληνισμού που ξεπερνάει τα όρια του χρόνου και του χώρου και μπορεί να λυτρώσει τον άνθρωπο σε καθολική κλίμακα. Η καθολική και πανανθρώπινη αξία της ελληνικής γλώσσας βρήκε την Παγκόσμια ημέρα της με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας και γιορτάζεται ως ημέρα γιορτής και τιμής κάθε χρόνο στις 9 Φεβρουαρίου. Μια παγκόσμια αφορμή για γνωριμία και επαφή με μια από τις παλαιότερες γλώσσες και πολιτισμούς του κόσμου. Μια παγκόσμια ευθύνη για την προστασία της γλωσσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με παγκόσμιο όφελος για κάθε άνθρωπο και κάθε κοινωνία. Η ελληνική πολιτεία θεσμοθέτησε και οι κοινότητες των Ελλήνων με τον κόσμο αγκάλιασαν, στήριξαν και στηρίζουν τον θεσμό από την πρώτη στιγμή. Η ελληνική γλώσσα γεφυρώνει τις αποστάσεις και ενώνει όλους τους Έλληνες και όσους αισθάνονται Έλληνες με την καρδιά της καταγωγής τους. Είμαστε εδώ, ατενίζοντας με πίστη και αισιοδοξία το μέλλον της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής παιδείας και του ελληνικού πολιτισμού, μιας παγκόσμιας γλώσσας, μιας οικουμενικής παιδείας, ενός πανανθρώπινου πολιτισμού. Αναγνωρίζω στα πρόσωπά σας τους σημαντικούς υποστηρικτές της προάσπισης και θωράκισης της ελληνικής γλώσσας. Επενώ την σπουδαία συνδρομή σας στη διδασκαλία και τη διάδοσή της. Συμμερίζομαι την επικοδομητική σας μέρημνα για το μέλλον της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής παιδείας και του ελληνικού πολιτισμού. Σας ευχαριστώ πολύ.